από τον Άγρο εδώ για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους, την ομάδα τους, τον Τζάμπολ για τους παίκτες των δύο ομάδων. Γι' αυτό και η αστοχή. Ανδρέου από τη σχεδόν τη γωνία σουτάρει για τρεις και φτωχή. Ωραίος ο Ανδρέου, ο οποίος το γνωρίζει πολύ καλά. Και ο Γρηγορίου παίρνει τα βήματα και καλάθι και φάουλ από τον Γρηγορίου. Σουτ για δύο εύστοχο από τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα βάλει το πρώτο του καλάθι. Τώρα το σουτ από τον Ξενοφόντο, εύστοχο τρίποντο, 13-19. Η ομάδα του Αγρού κλείνει στους 6 τη διαφορά. Δεν πέρασε του Ιωάννου, κράτησε όμως. Πάντζαρο σουτάρει για 3, μέσα. 15-22. Παίρνει ανάσα εδώ η ομάδα του Καϊμακλείου. Θα δώσει και το 5-0 που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο ο Αγρός. Του Αγρού η μπάλα να μπαίνει και να βγαίνει σε σουτ τριοπόντων. Αντωνίου, ωραίο το lay-up, ανάποδο lay-up και μείωση στο καλάθι για την ομάδα του Αγρού. Ξενοφόντος, μπάλα φτάνει στη γωνία, σουτ για δύο, εύστοχο από τον Χατζηπετρή. Και ευκαιρία για τον Αγρό να περάσει μπροστά με τον Αντωνίου. Να αφήνει στον Κυριάκου και αυτός να βάζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι την ομάδα του Αγρού μπροστά στο σκορ. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο έχει γίνει και κυρίως με την εθνική. Το βλέπουμε τον Τρετιάκοφ να σκοράρει. 28-31. Στο συν 3 η ομάδα του, ο οποίος έχει 5 πόντους, 7 rebound και 2 assist. Το στέκεται, το σκέφτεται. Μπάλα φτάνει στον Κυριάκο που σουτάρει για 3 άστοχα. Επιθετικό rebound όμως και καλάθι από τον Γρηγορίου που μειώνει στο καλάθι την διαφορά. Πετάει έξω στον Κυριάκο. Αυτός έπεσε πάνω στον Σοφοκλέος. Κατόρθωσε, πέρασε την πάσα όμως και καλάθι. 34 όλα. Ένα παιχνίδι που θα μας κρατήσει σε αγωνία όπως φαίνεται. Ανδρέου από τη γωνία στο για 3, μέσα. 34-37. Με τον Ανδρέου να φτάνει τους 10. Πετιάκοφ στον Αγρότη θα πάει μέχρι μέσα. Με το ταμπλό, καλάθι. 34-39. Του Καμακλείου με τον Ανδρέου που φεύγει γρήγορα στον ευδιασμό. Σοφοκλέος, τρομερό, τρομερή φάση. Απίστευτη φάση εδώ από τον κατά πολύ κοντύτερό του Κυριάκου, ο νεόβητος Κυριάκου, ο οποίος εδώ θα την ξαναδούμε τη φάση. Βλέπουμε την ασίστ, Κυριάκου απογειώνεται. Πραγματικά μία από τις καλύτερες που έχουμε δει στο σημερινό παιχνίδι. Ιωάννου Τρετιάκοφ είναι ξεμακάριστος, θα πάει μέχρι μέσα και θα βάλει το πρώτο καλάθι της τρίτης περίοδου. Τόσα κοιτάζει τις επιλογές του. Θα δώσει τελικά στο Χατζηπετρή που γυρίζει και σκοράρει. Το κύπελο γέρνει προς πλευράς Καμακλείου. Καλάθι και φάουλ από τον Ανδρέου, ο οποίος το πήρε πάνω του σε αυτή τη φάση. 39-51 και μια συμπληρωματική βολή από τον Ορέστη Ανδρέου. Ο Σταύρου θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. 41-52. Ωραία η ασίστ του Τρετιάκοφ στον Σοφοκλέους. 44-56. Πολύ ωραία. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Στροβόλου για την τελική ευθεία του τελικού. 2 λεπτά και 15. Περνάει. Μπάλα στη γωνία. Κυριάκου για 3. Η μπάλα θα καταλήξει στο διχτάκι. Πολύ πιθανό να είναι η τελευταία επίθεση. Από πλευρά Αγρού με το τρίποντο του Γρηγορίου. 53-60. Ο Ανδρέου κρατάει και το κύπελο θα ταξιδέψει ως εδώ κοντά στο Κάι Μακλή. Το κύπελο της Β1 κατηγορίας, 60-53 το τελικό σκορ για τον Αχιλλέα Κάι Μακλίου, ο οποίος παίρνει τον τίτλο αυτόν. Και ο κόσμος, ακούτε τι γίνεται, δεν χρειάζεται να περιγράψω. Ακούσατε τι γίνεται. Πολύ όμορφες στιγμές για την ομάδα του Αχιλλέα. Πανηγυρισμοί που θα διαρκέσουν αρκετή ώρα, πιστεύω.